Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, καθορίζονται με υπουργική απόφαση μεταξύ άλλων ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, το ύψος της αποζημίωσης για κάθε πράξη, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου της περιοχής και προβλέπεται υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΠΗ και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, στην οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της δράσης. Οφελούμενοι ορίζονται τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών που διαθέτουν αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα. Η δράση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην διάταξη, περιλαμβάνει οδοντιατρικό έλεγχο και οδηγίες στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και φθορίωση και με βάση τις ανάγκες προληπτικές εμφράξεις, εξαγωγές νεογυλών και σφραγίσματα σε δόντια με τεριδόνα. Η οδοντιατρική περίθαλψη, μετά την καταγγελία των συμβάσεων που έγινε το 1980 περίπου, στην Ελλάδα έχει αφαιθεί στη τύχη της, έχει αφαιθεί στη μοίρα της. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν μέχρι και σήμερα δεν δώσανε κάποια βάση στη στοματική υγεία, προσπάθησαν απλά να κάνουν κάποιες σπασμωδικές και αποσπασματικές κινήσεις για την πρόληψη. Ψίχουλα που έδιναν από τον κρατικό προϋπολογισμό σαν αποζημίωση, μερική αποζημίωση οδοντιατρικών εργασιών, τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, και αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια καταργήθηκαν εντελώς. Οπότε η οδοντιατρική περίθαλψη είναι ένα σημαντικό οικονομικό βάρος στη τσέπη του Έλληνα πολίτη. Τον τελευταίο καιρό υπήρχε μια διαβούλευση μεταξύ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και του Υπουργείου Υγείας για να βρεθεί κάποιος τρόπος να μπορέσουν να γίνουν κάποια πρώτα βήματα για να επανακτήσει πάλι ο Έλληνας ασθενής πρόσβαση στην οδοντιατρική περίθαλψη. Είχαν αρχίσει και μιλούσαν για κονδύλια της τάξης των 60, 50, 40 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν από τον προϋπολογισμό, και μέσω του ΕΟΠΗ θα γινόταν ένα πακέτο προληπτικής οδοντοθεραπείας, προληπτικής οδοντιατρικής θεραπείας για παιδιά ηλικίας 12 με 16 ετών. Περίπου αντιστοιχούσε σε ένα κομμάτι γύρω στα 800.000 άτομα του πληθυσμού στην Ελλάδα. Αυτό το πρόγραμμα θα περιλάμβανε προληπτικό έλεγχο, φθορίωση, προληπτικές εμφράξεις και εξαγωγές σε νεογυλά δόντια και τέλος πάντων κάποιες άλλες εργασίες, στις οποίες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση οι μικροί ασθενείς για μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους. Ενώ υπήρχαν οι διαβουλεύσεις αυτές και υπήρχαν κάποιες διαφορές όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το Υπουργείο για μία ακόμη φορά επέλεξε μονομερώς σε ένα νομοσχέδιο για τον αθλητισμό να εισάγει μία τροπολογία όπου ανακοίνωνε την εφαρμογή αυτού του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους που είχε θέσει το ίδιο από την αρχή. Παρόλα αυτά, παρόλη δηλαδή την απαξίωση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, εμείς συνεχίζουμε να το παλεύουμε, συνεχίζουμε να κάνουμε προτάσεις προς το Υπουργείο για να μπορέσει να υλοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο σωστά το πρόγραμμα αυτό, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μας ενδιαφέρει η πρόληψη, μας ενδιαφέρει η στοματική υγεία, μας ενδιαφέρει να γίνουν σωστά τα βήματα. Είναι μια αρχή. Είμαστε μαζί, θέλουμε όμως να γίνουν σωστά τα βήματα για να γίνουν στην αρχή, για να γίνουν και τα επόμενα, τα οποία είναι και η διεύρυνση της περιπτωσιολογίας, αλλά και η διεύρυνση της ηλικιακής τάξης του πληθυσμού. Να έχουμε δηλαδή να απευθυνθούμε και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπου εκεί οι απαιτήσεις για οδοντιατρική περίθαψη είναι και πιο μεγάλες και κοστίζουν περισσότερο. Αυτό ήταν ο δικός μας σκοπός και το δικό μας κίνητρο, όπου φέρναμε κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά το πρακτικό θέμα. Γιατί από το Υπουργείο κανένας δεν ξεκαθάριζε ή δεν έπαιρνε την ευθύνη να πει ότι ναι μεν αυτό το πρόγραμμα, αλλά θα εξοικονομώ κάθε χρόνο εγώ αυτά τα χρήματα για το πρόγραμμα. Ναι μεν αυτόν τον τρόπο, αλλά θα υπάρχει εύκολα
εύκολη πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες των οδοντιάτρων για να μπορούν να εξαργυρώνουν αυτό το voucher, γιατί η παροχή θα γινόταν υπό τύπου ετικέτα εισιτηρίου voucher, έτσι, το οποίο θα έπαιρνε ο οδοντίατρος και θα πήγαινε να το εξαργυρώσει. Δεδομένου της αποτυχίας του συστήματος αυτού σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και δεδομένου της εμπειρίας που έχουν άλλοι κλάδοι συναφείς με τον οδοντιατρικό, όπως π.χ. φαρμακοποιοί ή οπτικοί, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να πετύχει. Παρόλες τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, εμείς ζητήσαμε να πάρει τη διαχείριση η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Και επίσης, για την πιο ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος και για να αποφύγουμε αθέμητους ανταγωνισμούς ή καταστάσεις οι οποίες δεν θα ήταν προς όφελος των ασφαλισμένων, είχαμε ζητήσει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο αναφημή της αποζημίωσης και διάφορα άλλα τεχνικά σημεία, στα οποία προς το παρόν δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Και πάλι καταλαβαίνετε ότι προκειμένου να γίνει μια αρχή με λάθος βήματα που να απαξιώσει την όλη προσπάθεια και να διώξει τους γιατρούς από αυτό το πακέτο, από αυτό το σύστημα, καλό είναι όσο μπορούμε να παλέψουμε για κάτι, για να κάνουμε κάτι σωστό από την αρχή και να το διευρύνουμε. Όλες οι πράξεις θα παρέχονται υποχρεωτικά από οδοντίατρο εγγεγραμμένο σε οδοντιατρικό σύλλογο, μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, σε χώρο οδοντιατρίου με νόμιμη άδεια λειτουργίας, ενώ το μέτρο αυτό στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών περίπου 800.000 παιδιών στην Ελλάδα, ενώ περαιτέρω υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί και στους ενήλικες. Παρά τις ενστάσεις πάντως των οδοντιάτρων για τις τεχνικές πλευρές του, το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια κάλυψης οδοντιατρικών εργασιών εδώ και δεκαετίες από Δημόσιο Ασφαλιστικό Ταμείο.